Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η επιστημονική, φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Και αύριο το πρωί, Σάββατο, δηλαδή, στις 8 μέχρι τις 9 η ώρα θα είναι σε επανάληψη η αγαπημένη σας εκπομπή και Κυριακή το βράδυ, στις 12 το βράδυ, από το τηλεοπτικό κανάλι που εδράζει στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να μας βλέπει να μας βλέπουν και οι περιοχές Θεσσαλονίκης και άλλες περιοχές. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την ευτυχία της ζωής. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, τι είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι, τι λέει η θεολογία, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της εποχής μας, πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, πώς μπορούμε να έχουμε μια ψυχική ηρεμία μέσα μας και να αισθανόμαστε ότι ευρισκόμαστε σε μια ψυχική ισορροπία. Πριν περάσουμε και δούμε και τους φιλοσόφους, δούμε και τον κύριο Ατζακλή, συζητήσουμε, βλέπετε το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορείτε να πάρνετε τώρα από αυτή τη στιγμή που ξεκίνησε η εκπομπή για μια ώρα περίπου, να συνομιλήσετε, να μας πείτε την άποψή σας, θέματα, ερωτήσεις, ερωτήματα, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών, για την δική σας στήριξη για αυτή την εκπομπή. Περνάμε τώρα να δούμε όλα τα βιβλία τα οποία έχω γράψει και μιλούν για αυτά τα θέματα. Και επειδή πολλές φορές υπάρχουν πολλά ερωτήματα μέσα στις δικές μου διαλέξεις, κάθισα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην πολιτική έρευνα και έγραψα κάποια βιβλία σε απλή κατανοητή γλώσσα για να απαντήσουμε και να δούμε και να δείξουμε ότι η φιλοσοφία δεν είναι λόγια τα οποία είναι για λίγους εξειδικευμένα, αλλά είναι λόγια απλά κατανοητά και μας ενδιαφέρει και ανοίγει τους δικούς μας πνευματικούς ορίζοντες. Περνάμε λοιπόν και να βλέπουμε το πρώτο βιβλίο που είναι η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας. Μάλιστα, ένας μεγάλος ιστορικός, ο Σεβαλιέ, σε ένα βιβλίο του 1955 που ονομάζεται «Θεωρία της σκέψης», μίλησε για τον Μεγάλο Πλάτωνα και είπε ότι ο Πλάτωνας επηρέασε την μεταγενέστερη φιλοσοφία. Όλα αυτά τα παρουσιάζουν από το βιβλίο και πώς μπορεί κάποιος να είναι, να ευρίσκεται, να είναι σε μια αρμονία σώματος και ψυχής και όλες οι πηγές που υπάρχουν για το σώμα και την ψυχή και τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο που ονομάζεται «Ο χρόνος». Χρόνος τρέχει, η αξιοποίηση του χρόνου, ένα μεγάλο ζήτημα. Μιλάω και εκεί για τις μεγάλες μορφές των φιλοσόφων, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη, των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Υπενθυμίζω ότι ο Πλάτωνας εγεννήθη στις 427 με 347, ενώ ο Αριστοτέλης 384 με 422. Περνάμε και βλέπουμε τώρα το επόμενο βιβλίο, για ένα βιβλίο πρωτότυπο, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, που ονομάζεται «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», ο ύμνος της φύσης, η λειτουργία της φύσης. Ο Ηράκλητος, όπως λέω στο βιβλίο μου, λέει ότι στη φύση υπάρχουν μυστικά. Η φύση της αρέσει να κρύβει τα μυστικά της. Έχει κώδικες. Αυτούς κώδικες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω το βιβλίο. Στο επόμενο βιβλίο που ονομάζεται «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία», όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, μιλάω για το Βυζάντιο, πώς μέσα στο Βυζάντιο βλέπουμε μεγάλους φιλοσόφους, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτυρας και φιλόσοφος, ομίλησαν για την φιλοσοφία και ομίλησαν και για τη θεολογία. Σύζευξη των δύο αυτών κόσμων και βλέπουμε και εικόνες μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και από διάφορες. Ναι, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, είναι ο Άγιος Γρηγόριος θεολόγος. Κάνουμε σύζευξη αρχαιότητας. Είναι σύζευξη αρχαιότητας μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και τέλος, βιβλίο που έχει να κάνει με την αξία της ιστορίας, ήθη και τα έθιμα, την αντικειμενική ιστορία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Όλα αυτά τα βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-68-32-706. Και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, να δούμε πολύ γρήγορα και τους φιλοσόφους. Να δούμε λίγο Πλάτωνα Αριστοτέλη, την σχολή των Αθηνών, που έχουμε την φωτογραφία, εδώ είναι ο Σοκράτης. Βλέπουμε τον Σοκράτη που μιλάει με τους μαθητές του. Είναι τα τελευταία λόγια του όταν έπινε το κόνιο και τι τους λέει ουσιαστικά. Είναι τα τελευταία λόγια του μεγάλου Σοκράτη. Βλέπουμε την φωτογραφία του. Βλέπουμε επίσης στη μέση τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Και να δούμε όλους τους φιλοσόφους στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι η σχολή των Αθηνών, ένα περίφημο έργο. Ξέρετε τι είπε ο Πολύ σημαντικό.
ο Will Duran, ένας Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, είπε: «Ο ελληνικός πολιτισμός δεν απέθανε, μεταβιβάστηκε σαν πολύτιμη κληρονομιά στα ένφυλη της Ευρώπης και της Ανατολής». Βεβαίως. Και μια τελευταία λέξη, σας δίνω το λόγο. Στη Σχολή των Αθηνών που μόλις είδαμε, είδαμε Πλάτων Αριστοτέλη στη μέση, κυρίες και κύριοι, και επιγραμματικά λέω ότι ο μεν πολλές φορές ρωτάνε οι φίλοι τι κρατάει ο Πλάτωνας και τι ο Αριστοτέλης. Μπορούμε να δούμε πάλι πολύ σύντομα αυτή τη φωτογραφία της Σχολής των Αθηνών. Και θα δούμε λοιπόν ότι ο μεν, ακριβώς αυτό θέλαμε, ότι ο μεν Πλάτωνας κρατάει τον Τίμεο και δίνει προς τον ουρανό, ενώ ο Αριστοτέλης κρατάει τα ηθικά νοικομάχια, θέλοντας εδώ πέρα να και συμβολίζοντας ότι ο ένας κοιτάει προς τη γη, ο Αριστοτέλης κρατώντας την ηθική φιλοσοφία, τα ηθικά νοικομάχια, ενώ ο Πλάτωνας τον Τίμεο και δίνει προς τον ουρανό. Άρα του λέει ο Αριστοτέλης ότι την σχέση αυτή, ότι θα πρέπει να κοιτάει προς τη γη, προς τις αισθήσεις, ενώ ο Πλάτωνας περισσότερο προς τις ιδέες, τον κόσμο των ιδέων, αυτό συμβολίζει εδώ πέρα. Και μάλιστα λένε και κάποιοι ότι η εικόνα του Πλάτωνος, τα χαρακτηριστικά του, ομοιάζουν με τη φυσιογνωμία του Λεονάρντο Νταβίντσι. Θα τα δούμε και αυτά και συνέχεια. Κύριε Τσακλή, μιλάμε για την ευτυχία της ζωής σήμερα. Μάλιστα. Κάναμε ένα πέρασμα τους φιλοσόφους, γιατί όλοι αυτοί μίλησαν για την ευτυχία της ζωής. Έχετε γράψει και εσείς ένα βιβλίο για την αρχαία Ελλάδα και χριστιανισμός. Βέβαια. Το πάντρεμα αυτό που το πάντρεμα. Λέμε σε όλες τις εκπομπές. Πείτε μας λίγο. Δεν υπάρχει καμία αντίθεση. Για την σχέση αυτή τη φιλοσοφία. Όλα ήρθαν αρμονικά. Πείτε μας λίγο. Ναι. Μετά την ελληνική φιλοσοφία, ο χριστιανισμός ήρθε σαν ένα επιστέγασμα, σοφό επιστέγασμα και μια συμπλήρωση, η τέλεια συμπλήρωση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Βεβαίως δεν μιλάμε για τον παγανισμό, τον αρχαίο παγανισμό, μιλάμε για τους μεγάλους φιλοσόφους οι οποίοι είχαν πιάσει την ιδέα του μονοθεϊσμού, για τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, αυτά που ανάφερε και ο κύριος Φουντουλάκης, ο καθηγητής μας. Και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε τώρα πολλές αναδρομές για να καταλάβουμε τη σχέση που έχουν αυτά τα πράγματα. Οι πιο φωτισμένοι άνθρωποι στην Αθήνα, όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι εδώ, τους εδέχτησαν και έκαναν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες, διότι είδανε το υψηλό επίπεδο που υπήρχε στο χριστιανισμό στην πορεία αυτή της εξελίξεως. Ο Χρόλτσνερ στο βιβλίο του λέει ότι αν υπήρχε άνθρωπος που μπορεί να καυχηθεί ότι ήφανε τον καλλιτεχνικό τάπηδα του δυτικού πολιτισμού, αυτός είναι ο σκηνοποιός της Ταρσού. Μιλάει για τον Απόστολο Παύλο. Αναμφισβήτητα, ο Απόστολος Παύλος έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δυτική φιλοσοφία και στην εξέλιξη του θρησκευτικού γίγνεσθε σε όλη την Ευρώπη, αρχίζοντας από την Ελλάδα, τη Ρώμη και στις άλλες χώρες. Γιατί, να ξέρετε, όπως πολύ το ξέρετε καλά εσείς, ότι για χίλια χρόνια η Ευρώπη ήταν Ορθόδοξη, με την έννοια ότι δεν υπήρχε διαχωρισμός μεταξύ Ορθοδοξίας και Παπισμού, ήταν μία η Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία, αυτή που διατηρήσαμε κι εμείς. Ο Πάπας ήταν εκείνος ο οποίος διέστρεψε, έκανε το καινούριο, το τόλμημα, να πει ότι και από τον Υιό έρχεται το Πνεύμα, προέρχεται, και με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε όλο αυτό το σχίσμα των Εκκλησιών κλπ. Αλλά έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες έχουμε να απαντήσει και έχουμε αναβάλει τις απαντήσεις αυτές. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι να αρχίσουμε σιγά-σιγά. Βεβαίως. Γιατί μερικοί φίλοι μας λένε: «Μα καλά, εμείς σας ερωτήσαμε κάτι, δεν μπορείτε να». Βεβαίως, θα απαντήσουμε σε ένα λεπτό. Πείτε μας απλά λοιπόν για το θέμα της ευτυχίας. Πώς μπορεί επιγραμματικά και θα προδράσουμε. Επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Ναι, για πείτε μας, πώς μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος. Ο άνθρωπος έχει τρεις επαφές στη ζωή του. Δηλαδή, τρία πράγματα να τακτοποιήσει. Το ένα είναι ο Θεός, η σχέση του με τον Θεό. Η άλλη είναι η σχέση του με τους ανθρώπους και η άλλη σχέση του είναι με τον ίδιο τον εαυτό του. Ναι. Αλλά αυτός είναι ένας κύκλος αλλεπάλληλος, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Εάν τα πάει καλά με τον Θεό, θα τα πάει καλά και με τον εαυτό του. Και μην ξεχνάτε ότι και οι αρχαίοι Ελλήνες λέγανε όλβιος εκείνος ο οποίος έχει καλή γνώμη περί των Θεών. Δηλαδή ο πιστός είναι ο καλός άνθρωπος. Ο πιστός είναι και ο ευτυχής άνθρωπος. Ο πιστός και είναι και ο λογικός άνθρωπος. Διότι δεν είναι δυνατόν κανείς βλέποντας αυτό το στερέωμα να λέει όπως ο Άφρον, δεν υπάρχει Θεός. Ουκ έστιν Θεός, λέει, είπε ο Άφρον, την καρδία αυτού. Επομένως, ένας λογικός, πραγματικά λογικός άνθρωπος, και το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους που το λένε, έλα μωρέ, αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός είναι ηλίθιοι. Ναι. Μου λένε, είναι ηλίθιοι. Βέβαια, είναι βαριά κουβέντα αυτή, γιατί κάποτε και αυτοί μπορεί να πιστέψουν. Και ο άνθρωπος παρασύρεται πάρα πολύ εύκολα, ξέρετε, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Παρασύρονται και οι σοφοί άνθρωποι πάρα πολύ εύκολα. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Δεν είναι μόνο οι αδαείς που παρασύρονται. Αλλά και πολύ σοφή. Μα είδαμε και την προηγούμενη φορά, για Τσακλή επίσης, ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της σκατολογίας των εσχάτων ετών
έχει να κάνει ότι θα υπάρχουν ψευδοπροβίτες και πολλοί θα παρασυρθούν. Θα πλανηθούν. Ή να πλανήσουν και τους εκτός. Ναι, βέβαια. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ουσιαστικά, αλλά αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και καλά κάνετε. Μάλιστα. Και πριν περάσουμε στα ερωτήματα των αγαπητών φίλων που τα έχω μπροστά μου, κάνω μια παρένθεση και συνεχίζω το που είπατε. Ότι η μεγάλη φιλόσοφη. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα. Ναι, είναι πολλά. Είναι... Αλλά εντάξει, επιγραμματικά ενδεικτικά. Κατά είπαμε... κομπέ θα λέμε δύο-τρία. Βεβαίως. Επιγραμματικά θα πούμε σε ένα λεπτό. Μάλιστα το τηλέφωνο αυτό, κυρία Τζακλή, έχει σαν σημείο, είναι ένα σημείο επαφή ουσιαστικά των Βίλων με εμάς. Και μπορούν να ρωτήσουν το οτιδήποτε, να καταθέσουν την άποψή τους, να στηρίξουν για αυτή την εκπομπή. Πολλοί φίλοι, μάλιστα, το λένε και η Τζακλή, το έχετε ξαναμπεί, το έχουμε ξαναμπεί. Θέλουν να πυκνώσει η εκπομπή. Τις ώρες, τις μέρες κλπ. Υπάρχουν δυσκολίες, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε συζητήσει. Οτιδήποτε θέλει ο αγαπητό, οποιοδήποτε φίλος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο που βλέπετε. Και πριν περάσουμε λοιπόν στα ερωτήματα, κάποια ενδεικτικά ερωτήματα όπως είπατε, απλά το θέμα της ευτυχίας ουσιαστικά όπως είδαμε στο πέρασμα αυτό και είδαμε τις μορφές των γιγάντων της φιλοσοφίας πριν από λίγο, του Πλάτων στο Αριστοτέλη και του Σοκράτη, μίλησαν για την ευτυχία. Θεώρησαν ότι η ευδαιμονία, η ευτυχία της ζωής έχει να κάνει με την πίστη. Έχει μάλιστα ο Αριστοτέλης μιλάει για το μέσο μεταξύ των αρετών και ότι οι αρετές διαδραματίζουν, παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος όταν είναι ενάρετος. Είναι σημαντικό αυτό και να πιστεύει. Και θα δούμε στην πορεία, σε αυτήν την εκπομπή, και τι λέει η σύγχρονη ψυχολογία, πώς μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος. Γιατί ο Αριστοτέλης είπε ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει εντελέχεια, υπάρχει αιτία των πραγμάτων. Και είπε επίσης ο Αριστοτέλης ότι οι αρετές παίζουν σημαντικό ρόλο να είναι κάποιος ευτυχισμένος όταν είναι ενάρετος και όταν είναι ηθικός. Όταν κυριαρχείται από την ηθική, έχει γράψει πολλά βιβλία για την ηθική ο Αριστοτέλης. Και ο Πλάτωνας μίλησε για το αγαθό, για το πρώτο κοινούν ακίνητον ομίλησε ο Αριστοτέλης. Οι φιλόσοφοι ομίλησαν για το Θεό. Και μάλιστα έχουμε πολλές στιχογραφίες από το Μεγάλο Μετέωρο. Όλα αυτά τα στοιχεία τα έχω γράψει και στο βιβλίο μου Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Πριν συνεχίσουμε, να δούμε λοιπόν τα ερωτήματα, όπως είπατε, των φίλων που ευόλυμα θέτουν ερωτήματα και σήμερα, όπως μας ενημερώνουν από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάποιος φίλος ρωτάει, κύριε Τζακλή, αν μπορούμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό να τον κατατάξουμε μέσα στους μεγάλους μύστες, μέσα στις μεγάλες μορφές. Που πέρασαν ανά τους αιώνες, μέσα από τις διαχρονικές μορφές του Βούδα και άλλων μεγάλων προσωπικότητων. Ναι, και είναι η άποψή σας γενικότερα για αυτό το θέμα. Πρώτης όψης θα λέει κανείς ότι θα ήταν συγκρίσιμα τα μεγέθη, γιατί άνθρωπος ήταν και ο Χριστός κλπ. Όμως εδώ βλέπουμε ξαφνικά ότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι συγκρίσιμα. Δηλαδή, ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και όχι άνθρωπος και οι άλλοι είναι απλοί άνθρωποι. Και τι σημαίνει αυτό, αγαπητέ κύριε Φουντουλάκη? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε και με τη θεότητα του Χριστού εδώ πέρα. Άλλωστε, η Ανάσταση δεν εξηγείται δίχως τη θεότητα, διότι οι άλλοι δεν αναστήθηκαν. Παρουσιάζουν καμιά δεκαριά μεγάλους, έτσι, τον Πλάτωνα, τον Βούδα, τον Σοκράτη, τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη και από τον Μωάμεθ, τον Κρίσνα και από άλλους. Και το συγκρίνουν με το. Και λέει, η θεωρία είναι ότι αυτοί είναι οι μεγάλοι μύστες που έρχονται κάθε μια μεγάλη περίοδο και σφραγίζουν αυτή την περίοδο. Ο Χριστός δεν ήρθε για να σφραγίσει μια περίοδο μόνο, ήρθε να σφραγίσει όλη την ανθρωπότητα για πάντα. Γι' αυτό λέει ότι αμήν λέγω ημίν και αυτά που σας λέω θα είναι στην αιωνιότητα. Δεν θα είναι προσωρινά πράγματα, δεν θα είναι για μια εποχή. Δεν είναι εποχιακά. Ο Χριστός δεν είναι εποχιακός, είναι διαχρονικός. Απόδειξη διαχρονικότητός του είναι ότι λέμε προ και μετά Χριστόν. Μετά από 2.000 χρόνια παρέμεινε η διαχρονικότητα του Χριστού. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί? Διότι αν δεν ήταν Θεός, δεν θα μπορούσε να παραμείνει. Δεν θα μπορούσε να έχει συνεχιστές του έργου του σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια τέλεια διδασκαλία, όπως είναι το αγαπάτε τους εχθρούς σας και το προσεύχεσαι για αυτούς. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, το να αγαπάει κανείς τους εχθρούς του, διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του την αίσθηση της δικαιοσύνης σαν ισότητα. Δηλαδή, μου κάνεις αυτό, πρέπει να σου κάνω κι εγώ αυτό. Ναι, ναι, ναι. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη και πολύ σπουδαία έτσι, προσωπικότητα για να δεχθεί, όπως και ο Πλάτωνας που ήταν σπουδαία προσωπικότητα και είπε ότι θα δεχτώ να αδικηθώ παρά να αδικήσω τον άνθρωπο, ας πούμε. Και έχουμε περιπτώσεις τέτοιες που υπάρχει ένα περιστατικό που μπορούσαμε να δώσουμε σαν παράδειγμα.
Κάποτε λέει στην Αφρική, ένας μαύρος έβγαζε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο απ' έξω, τον ετάιζε, τον έπλαινε, τον εξήριζε, τον έβαζε, τον έντυνε, τον ετάιζε και έφευγε. Και όταν γύριζε το μεροκάματό του, πάλι τον επερπιόταν και τον έβαζε να κοιμηθεί. Και έκανε εντύπωση εκεί στον αρχηγό εκεί της αποστολής και τον ρώτησε, του λέει: Παιδί μου, δεν μου λες, βλέπω πόσο φροντίζεις και τον πατέρα σου, λέει, και σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που γεροκομάς τον πατέρα σου. Λέει: Δεν είναι πατέρας μου, λέει αυτός. Λέει: Τι είναι αυτός, τι σου είναι. Λέει: Κανένας θείος, ο αδερφός, ο μεγάλος. Όχι, 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 λέει, τίποτα από αυτά. Αυτός είναι, λέει, ο εχθρός μου. Ο εχθρός σου, λέει, δεν σε καταλαβαίνω. Λέει: Ναι, κύριε, λέει, αυτός με είχε πάρει και με αγόρασε, λέει, σε ένα παζάρι, σαν δούλο, και μου έκανε τη ζωή δύσκολη, λέει. Ναι. Ναι, δεν με αφήνει να τρώω, δεν με αφήνει να κοιμάμαι. Το βράδυ μια ώρα κοιμόμουν, όλη την ημέρα δούλευα κλπ. Μεταχρήστηκε με το χειρότερο τρόπο. Αλλά όταν έγινα χριστιανός, λέει, και διάβασα ότι πρέπει να αγαπάω τον εχθρό μου, και τώρα αυτός έχει γεράσει και δεν μπορεί να πάει πουθενά, τον έχουν πετάξει όλοι. Τον έχω μαζέψει εγώ, λέει, και τον γυροκομώ. Ναι. Του λέει: Μπράβο, παιδί μου, αυτό είναι πραγματικά μια χριστιανική πράξη. Και όντως αυτή είναι μεγάλη χριστιανική πράξη, το να μπορείς έτσι τον εχθρό σου, όχι μόνο να μην τον εχθρεύεσαι, αλλά να τον περιθάλπνεις κιόλα. Η περίθαλψη των εχθρών, λοιπόν, είναι το, θα έλεγα, η κορονίδα, το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη ψυχή, ο ανθρώπινος νους. Έχει εξυμνηθεί η αγάπη, έχει μνήσει ο Απόστολος Παύλος, όπως είπατε, ο περίφημος ύμνος της αγάπης. Ναι. Είναι στους Κορινθίους επιστολή, ένα λογοτεχνικό κείμενο. Αν υπήρχε αγάπη και ουσιαστικά δεν θα υπήρχε και ηγοπάθεια, και μάλιστα η σύγχρονη ψυχολογία μας λέει, λένε ότι, επειδή μιλάμε για ευτυχία σήμερα, κυρία Τσακλή, ότι θα πρέπει να δεινόμαστε και όχι μόνο εγωιστικά. Και μάλιστα λένε πολλοί σύγχρονοι ψυχολόγοι ότι οι αμοιβαίες σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις, οι φιλόσοφοι μίλησαν για τη φιλία, μίλησε και ο Αριστοτέλης, άρα η ανθρώπινη σχέση, η αυτοεκτίμηση, η σχέση μεταξύ των άλλων ανθρώπων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ευτυχία μας, για να είμαστε ευτυχισμένοι. Έτσι, λοιπόν. Αλλά στην πράξη φαίνεται το πράγμα, στην πράξη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει: Ο πράκτον και διδάσκον. Ο πράξας και διδάσκον. Αυτός που έχει πράξει και διδάσκει αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή, τι να λες για νηστεία και να μην την κάνεις, να λες για ανελεημοσύνη και να μην την κάνεις, είναι κούφιος και ενός λόγος. Ίσως φαίνεται κιόλας στο ακροατήριό σου ότι εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για αυτά τα πράγματα, απλώς τα λες έτσι όπως. Ακαδημαϊκά, όπως κάνουμε ένα μάθημα, έτσι ξέρω. Βεβαίως. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι ένα ξέρω μάθημα. Ο χριστιανισμός είναι ένα μάθημα το οποίο παίρνει πρώτα το μήνυμα αυτός που πρόκειται να το εκπέμψει. Γι' αυτό λέω πράξας και ο διδάξας. Και διδάξας. Έτσι. Βεβαίως. Πρώτα πρέπει να γίνεται η πράξη και μετά η διδαχή. Ας μην λέμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Ας μην λέμε, ας πούμε, να νηστεύουμε και εμείς να μην νηστεύουμε. Εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας, όπως είπαμε, για την νηστεία κλπ. Ας μην λέμε πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη, αν δεν κάνουμε εμείς ελεημοσύνη. Αν κάνουμε ελεημοσύνη, έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε αυτή την προτροπή και στους άλλους να κάνουν και αυτή η ελεημοσύνη. Και μάλιστα σε αυτές τις εποχές, κύριε Κουδουλάκη, που βλέπουμε τώρα να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα των αυτοκτονιών, δεν φεύγω από το θέμα, μην νομίζετε, αλλά θα ήθελα να θίξω κάτι εδώ που λέει ότι. Το θέμα της Εκκλησίας είναι θέμα και της Εκκλησίας. Λέει, και το αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο πώς. Με την πίστη που σώζει, παραθέτουν ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό της ταυτότητας του ανθρώπου που δίνει τέλος στη ζωή του και στη μοναξιά του, είναι η αίσθηση ότι ανήκει κάπου. Δηλαδή σε μια μεγάλη οικογένεια. Όπως είναι η οικογένεια της Εκκλησίας, όπως είναι η γενωρία μας. Εκεί αισθανόμαστε ότι μπορεί να αλληλοβοηθηθούμε. Και είμαι σίγουρος ότι αυτόν τον καιρό πολλοί θα συσπηρωθούν γύρω από την ενορία. Διότι εκεί θα υπάρχει και φαγητό από κάποιους οι οποίοι έχουν και δίνουν στους άλλους, όπως και στις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. Άρα λοιπόν δεν είναι άσχετο και το θέμα αυτό της φιλανθρωπίας μέσα στη διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βεβαίως η αλληλεγγύη είναι κάτι σημαντικό, κυρία Τζακλή. Και πριν περάσουμε στα επόμενα ερωτήματα των αγαπητών φίλων που κατακλείσουν από ό,τι μας ενημερώνει το τηλεφωνικό μας κέντρο και έχουμε πολλά ερωτήματα, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ευτυχία που συζητάμε σήμερα, κυρία Τζακλή, είναι. Να πρέπει να μάθουμε να ονειρευόμαστε, μάλιστα να πρέπει να κάνουμε θετικές σκέψεις. Λένε οι επιστήμονες ότι οι πρώτες σκέψεις των ανθρώπων σήμερα είναι οι αρνητικές σκέψεις, είναι οι πρώτες σκέψεις του κεφάλου. Δυστυχώς. Άρα θα πρέπει να κάνουμε θετικές σκέψεις. Μάλιστα λέει ο Πλάτωνας σε ένα έργο του ότι το παράπονο του μεγάλου αυτού φιλοσόφου, τον είδαμε και νωρίτερα και το δούμε και στην πορεία, είναι ότι οι γιατροί ασχολούνται, λέει ο Πλάτωνας, με το σώμα και όχι με το πνεύμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό, πολύ γιατί σημαντικό αυτό. Σήμερα.
οι γιατροί ασχολούνται, πώς να θεραπεύσουν το σώμα, αλλά ποιοι ασχολούνται με το πνεύμα και την ψυχή, είναι το πολύ μεγάλο λίγοι, ερώτημα. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Και ξέρετε, η αξία του σώματος συγκριτικά με το πνεύμα τους είναι τεράστια. Δηλαδή, το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου θα μείνει για πάντα, ενώ το σώμα κάποτε θα φύγει. Θα κάνει ένας μια πετυχημένη ανισχύριση σε έναν ασθενή, αλλά μετά από 5-10 χρόνια ο ασθενής αυτός θα πεθάνει. Μοιραία θα πεθάνουμε όλοι. Μετά 20, 30, 50, 60, 100 χρόνια, βάλουμε και 100 χρόνια, γιατί μερικοί μένουν και 100 χρόνια, θα πεθάνει και αυτός που είναι 100 χρονών. Τι να κάνει. Επομένως, η ψυχή που είναι αθάνατη έχει μεγαλύτερη αξία. Αλλά και το σώμα έχει μια αξία, διότι είναι κατοικητήριο της ψυχής και πρέπει να είναι και το σώμα καθαρό. Δηλαδή, και τα δύο έχουν αξία, αλλά συγκριτικά η ψυχή υπερέχει. Γι' αυτό το να σώσει κανείς μια ψυχή στην αιωνιότητα είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και αυτό, όπως είπαμε και σε μια άλλη εκπομπή, κύριε Φουντουλάκη, θα πρέπει να επιδιώκουν όλοι οι άνθρωποι μια ψυχή να μπορέσουν να τη σώσουν, να τη φέρουν κοντά στο Θεό και να σωθεί. Πρέπει να αγώνας χρειάζεται. Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, και να συνεργαστούμε. Είπαμε ότι εδώ είναι ένα ελεύθερο βήμα. Το διακηρύττουμε, το διατυμπανίζουμε. Οι φίλοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Είναι μια εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού. Θέτουμε και βάζουμε πινελιές ψυχολογίας μέσα λόγω των σπουδών μας σε αυτά τα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, η αλληλεγγύη, η συνεργασία μπορεί να υπάρξει, να ακουστούν και άλλες απόψεις και άλλες ιδέες και άλλα θέματα στο τηλέφωνο που βλέπετε, να μας καταθέσετε τις δικές σας απόψεις. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για το μεγάλο ζήτημα της ευτυχίας. Βγάζουμε το υλικό κομμάτι, επειδή εγώ και ο κ. Τσακλής θεωρούμε και δίνω αμέσως το λόγο, κ. Τσακλή, ότι επειδή είμαστε η κορονίδα των δημιουργημάτων, είμαστε κάτι διαφορετικό από όλα τα άλλα δημιουργήματα, το ανθρώπινο στοιχείο, η ανθρώπινη ψυχοπνευματική ολότητα, έχουμε το ξεχωριστό. Και επειδή έχουμε το νου, έχουμε την ψυχή, έχουμε το πνεύμα, όπως έχουμε δει. Θεοειδές πνεύμα. Έχουμε, βεβαίως, άρα. Κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν καλυπτόμαστε και δεν είμαστε μόνο ευτυχισμένοι από το να καλύπτουμε απλά τις ανάγκες μας. Έτσι καλά. Δηλαδή, απλά να αναζητούμε την τροφή μας, να αναζητούμε να καλύπτουμε τις ορμές μας, να καλύπτουμε όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε κάτι βαθύτερο. Γι' αυτό κιόλας, σημαντικές προσωπικότητες, σημαντικοί άνθρωποι και με μεγάλη οικονομική άνεση, σήμερα, αν συνομιλήσει κανείς μαζί τους, θα δούμε ότι δεν είναι ευτυχισμένοι. Άρα η ευτυχία δεν κρύβεται μόνο στα υλικά αγαθά, στα υλικά πεπραγμένα. Μάλιστα. Κρύβονται και σε πολλά άλλα πράγματα. Κύριε καθηγητά μου, αυτό ήταν το πιο σοφό και σημαντικό που είπαμε σήμερα, ότι η ύλη δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Δυστυχώς, εμείς νομίζουμε ότι όταν κερδίσουμε το λαχείο ότι αυτό θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι κερδίσανε και μετά ήρθαν τα πράγματα έτσι που λέγανε καλύτερα να μην είχα κερδίσει, διότι τώρα αρχίζω να καταστρέφομαι. Εν πάση περιπτώσει, δεν αποκλείουμε και την ηλική διάσταση του ανθρώπου να πούμε ότι δεν πρέπει να τρώμε, δεν πρέπει να κοιμόμαστε, δεν πρέπει να έχουμε διασκέδαση, δεν πρέπει να ακούμε μουσική, δεν πρέπει να τρώμε καλό φαγητό. Όχι, κάθε άλλο. Όλα αυτά μπορούμε να τα έχουμε εν τινή μέτρο, αλλά να υπάρχει και ο τομέας της αγάπης και της αλληλοπεριχωρήσεως και της αδερφοσύνης. Φανταστείτε πόσο άσχημα θα ήταν να είμαστε σε ένα τραπέζι που να είμαστε πέντε και να είμαστε εκεί πέντε εχθροί. Βέβαια. Δεν θα μπορούσαμε να φάμε, δεν θα μπορούσαμε να πιούμε, δεν θα μπορούσαμε να ευχαριστηθούμε. Ενώ φανταστείτε ένα τραπέζι που είναι όλοι αγαπημένοι, να δείτε τι ομορφιά προσφέρει, έστω και αυτό το λίγο φαγητό που υπάρχει, το λίγο ποτό, τη ομορφιά όμως που υπάρχει, διότι υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και αυτή η αγάπη μεταξύ των μελών, των συνδετημόνων. Έτσι λοιπόν, να δώσουμε περισσότερο στα πνευματικά αγαθά την προσοχή μας και λιγότερο στα υλικά αγαθά. Θυμάμαι παλιά με μια ρέγγα, κάτι πιο παππούδες εκεί στον Κορυδαλό που ήμουν παλιά, εκεί που γεννήθηκα, στουλιάζει το μαγαζί σε εκεί, πηγαίνανε και είχαν μια ρέγγα. Ναι. Και μαχίζανε τη ρέγγα 5-6 άτομα, πίνανε και λίγο κρασί. Βαρελίσιο, καλό κρασί, βαρελίσιο, έτσι ατόφιο. Και όλο γέλια ήταν και χαρά. Και έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα με το τίποτα, με μια ρέγγα, περνάνε ένα απόγευμα χαρούμενο που μπορούσε να μην το περάσει ούτε σε θέατρο να πας και αυτά, να μην διασκεδάσει τόσο όσο διασκεδάζει με την ανθρώπινη επαφή. Με το γέλιο, με το καλαμπούρι, με το αστείο, με το οτιδήποτε γίνεται εκείνη την ώρα. Και πάντοτε όλοι μας πιστεύω και οι φίλοι που μας ακούνε ότι περνάνε καλά με έναν άνθρωπο που αγαπούν, με έναν άνθρωπο που είναι δικός τους άνθρωπος και ξέρουν ότι δεν θα τους πληγώσει, δεν θα τους βγάλει κακία, δεν θα τους βγάλει όλα αυτά. Η καλοσύνη λοιπόν και η αγάπη είναι το πρώτο και κατόπιν έρχονται όλα τα άλλα. Τα πνευματικά αγαθά είναι τα πρώτα.
Επειδή σε λίγο περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής, ναι, κύριε Ατζακλή, να, απλά να πούμε στους φίλους μας που μας παρακολουθούν τι θα δουν στο δεύτερο μέλος της εκπομπής. Θα απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα, θα απαντήσουμε και στο μεγάλο αυτό θέμα που θέσαμε σήμερα, τι είναι η ευτυχία της ζωής, πώς μπορούμε να βιώνουμε τις στιγμές μας, την κάθε στιγμή μας ουσιαστικά και να προσπαθούμε να αποδιώξουμε την ροπή που έχει ο άνθρωπος και προς το κακό, αλλά και στην αχαριστία. Επειδή ο άνθρωπος από τη φύση του, θα το αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έχει την τάση ουσιαστικά να μην είναι ευγνώμονας για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να λέει να δόξασε ο Θεός για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λίγα πράγματα. Γιατί αυτό που είπατε σήμερα, το συμπέρασμα το, που ανάγεται, που απορρέει από αυτό που είπατε, έχει να κάνει με το εξής. Ότι μπορούμε να ζούμε και με τα λιγότερα αγαθά, αλλά να είμαστε ευτυχισμένοι. Λείπει το γέλιο, λείπει η χαρά, λείπει η αισιοδοξία. Και στις περιπτώσεις αυτών των ιών που είδαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν αυτοκτόνησαν μόνο κάποιοι λόγω οικονομικών προβλημάτων, αλλά αυτοκτόνησαν και κάποιοι λόγω της έλλειψης της συναισθηματικής στήριξης ή των αμοιβαίων σχέσεων. Περνάμε όμως στο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι. Πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι με το β' μέρος της εκπομπής. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι μια εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού προβληματισμού. Βλέπετε και τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε και τώρα ακόμα, αν δεν το έχετε κάνει από την αρχή της εκπομπής. Η εκπομπή θα παιχτεί σε επανάληψη αύριο, Σάββατο, 8 μέχρι τις 9 το πρωί. Μιλάμε σήμερα για την ευτυχία της ζωής. Μιλάμε για τα όνειρα, για τους στόχους μας. Μιλάμε για κάποιες καταστάσεις που στην εποχή μας, λόγω της γενικότερης κατάστασης, τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε, έχουμε ξεχάσει την ηθική μας, έχουμε ξεχάσει την ευδαιμονία, την πλήρωση της καρδιάς να γεμίσει το είναι μας. Πολλές φορές μπορεί να είμαστε ευτυχισμένοι όταν επικοινωνούμε, όταν είμαστε μέσα στη φύση, γιατί τη φύση έχουμε ξεκινήσει. Μπορεί να είμαστε ευτυχισμένοι όταν ακούμε μια ωραία μελωδική μουσική, όταν βρισκόμαστε καταστάσεις που έχει να κάνει με το ίδιο το κάλος, με την ομορφιά που ο μεγάλος Πλωτήρης στο 204 μετά Χριστό, στις Ενεάδες του, ομίλησε. Για την ομορφιά, μίλησε για το κάλλος, μίλησε για το ωραίο. Επιγραμματικά βλέπουμε και την πολιτή έρευνα όπου απορρέει μέσα από τα βιβλία μου. Βλέπουμε λοιπόν και τις εργασίες μου, μιλάω για τη σχέση της, της φιλοσοφίας και της θεολογίας σε όλα τα βιβλία, τι είναι η ψυχή, την υφή της, την ουσία της, μελετώ σε αυτά τα βιβλία, όλες οι πηγές μέσα από τους μεγάλους φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και άλλους μεγάλους φιλοσόφους. Είπαμε ότι ο Πλάτωνας, λέω και στο βιβλίο μου, γεννήθηκε στην Αθήνα, ενώ ο Αριστοτέλης στα στάγυρα της Χαλκιδικής. Μιλάω και για τον Πλωτίνο που έδρασε το 204 μετά Χριστό. Τι είναι η ψυχή, τι συμβαίνει στην ψυχή μετά το θάνατο και όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν για την κρίση, για την δίκαιη κρίση του ανθρώπου, όπου ο Θεός μας λέει, ο Θεάνθρωπος μας λέει πολλές πηγές το τι ακριβώς θα είναι. Στο επόμενο βιβλίο είναι ο χρόνος. Σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας, πώς ξεκίνησε ο χρόνος, η γραμμικότητα, η κυκλικότητα του χρόνου, πώς αξιοποιούμε το χρόνο και για κάθε στιγμή, για κάθε πράξη μας θα δώσουμε έτσι, λόγο για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα έχουμε κάνει. Στο επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την σιωπή, η φύση όταν δημιουργεί, δημιουργεί κατάβαση, αλλά σιωπά, το λέει στις Ενεάδες του ο Πλωτίνος σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την αρχαία φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Σχέση της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας στο πέρασμα όλων των αιώνων. Πώς ξεκίνησε και πού οδηγείται αυτή η σχέση μέσα από τις ηχογραφίες, μέσα από τις ηχογραφίες των ναών,
μεγάλοι φιλόσοφοι μίλησαν και με θεολογικό τρόπο, θεολόγοι μίλησαν φιλοσοφικά, όλα αυτά τα διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο «Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία» και τελευταίο βιβλίο «Θέματα της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας». Τη σχέση αυτή της ιστορίας με τις άλλες επιστήμες, την αντικειμενικότητα και γιατί πρέπει να ξέρουμε τη ιστορία του τόπου μας. Και κλείνοντας το κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας, περνάμε λίγο να δούμε για ποιους γίγαντες μιλάμε. Μιλάμε για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Βλέπουμε την σχολή των Αθηνών. Στη μέση είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας κρατάει τον Τίμαιο, δείχνει προς τον ουρανό, ενώ ο Αριστοτέλης κρατάει τα ηθικά νικομάχια. Μιλάει για καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις, με το υλικό κόσμο. Και επίσης δείχνει τα ηθικά νικομάχια. Και το τέλος, βλέπουμε και τον Σοκράτη, τον μεγάλο αυτόν γίγαντα της φιλοσοφίας, που το κοινό στοιχείο που έχει με τον θεάνθρωπο, ότι ούτε ο Σοκράτης έγραψε τίποτα, αλλά ούτε και ο θεάνθρωπος έγραψε τίποτα. Όλα αυτά τα έχουμε και για τον μένο Σοκράτη, από τον Πλάτωνα, έχουμε την απολογία του Σοκράτη, και για τον θεάνθρωπο έχουμε από τους Ευαγγελιστές και από άλλες πηγές. Μιας και μιλάμε για την ευτυχία, ναι, αγαπητέ μου Γιώργο. Βεβαίως. Επειδή μιλάμε για την ευτυχία, θα δείξουμε και ένα θέμα το οποίο υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι ο Χριστός στη Γεθσημανή πριν πεθάνει και τους λέει ο Χριστός στους μαθητές τους, στους 11 μαθητές, αυτός έχει φύγει ο Ιούδας, τους λέει, θα φύγω από εδώ και θα λυπηθείτε εσείς, εννοεί το θάνατό του. Αλλά όταν, και ο κόσμος λέει θα χαρεί, αλλά όταν θα με ξαναδείτε, θα χαρείτε τόσο πολύ και η χαρά σας αυτή ποτέ πια δεν θα χαθεί. Είναι η χαρά της Αναστάσεως. Όταν είδαν τον Χριστό αναστημένο, οι μαθητές πήραν μεγάλη δύναμη και ήταν άτρωτοι. Διότι σου λέει τώρα, εμείς είμαστε με κάποιον ο οποίος νίκησε το θάνατο. Δεν φοβόντουσαν ούτε διωγμούς, ούτε προπυλακισμούς, ούτε φοβέρες των Φαρισαίων, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί πραγματικά είδαν αναστημένο τον Χριστό. Σου λέει ο Χριστός τώρα νίκησε το θάνατο. Με αυτή την ανάσταση που έκανε, νίκησε το θάνατο. Και έτσι λοιπόν μαζί με αυτόν νικάμε και εμείς το θάνατο. Και όλοι σύμπαντες οι χριστιανοί πρέπει να πιστεύουμε στην ανάσταση του Χριστού για να μας δίνει θάρρος μεγάλο και χαρά. Και αυτή η χαρά δεν φεύγει ποτέ. Γιατί δεν είναι μια χαρά η οποία είναι ενός φαγητού η χαρά, ή ενός ποτού η χαρά, ή μιας παρέας η χαρά, ή ενός τραγουδιού η χαρά, η οποία κρατάει για λίγο, αλλά μετά πάλι χάνεται, πρέπει να αντικατασταθεί. Εδώ είναι μια αναντικατάσταση και χαρά διαρκής. Η χαρά της πίστεως, η χαρά του αναστημένου Χριστού. Η μονιμότης της χαράς είναι η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Βεβαίως. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε και γιατί ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό ότι είναι αναστημένος δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να σκεφτεί ότι πρέπει να αυτοκτονήσει. Βεβαίως. Άρα αυτή η ελπίδα, η πίστη, πρέπει να τονίσουμε αυτό. Νίκη Ατσακλής, πείτε μας. Τον εκρατάει πάρα πολύ στη ζωή. Ποια είναι η αξία λοιπόν της πίστης, και ρωτάνε πολλοί φίλοι της εκπομπής από ό,τι με ενημερώνω, ποια είναι η αξία της πίστης. Η πίστη μαζί με την ελπίδα και την αγάπη είναι τα τρία περισσότερο πολύτιμα αγαθά ενός ανθρώπου. Η πίστη σε κάτι, η ελπίδα και η αγάπη. Φανταστείτε να μην πιστεύαμε, παραδείγματος χάρη, ότι η μάνα μας είναι μάνα μας. Ή ότι ο πατέρας μας δεν είναι πατέρας μας. Δεν θα είχαμε κατά κάποιο τρόπο έτσι συγκλονιστεί. Και τώρα όμως με την πίστη που πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πατέρας μας, αυτή είναι η μητέρα μας, αυτός είναι ο αδερφός μας κλπ. Τράπεζα πίστεως, δηλαδή σου δώσω πίσω τα λεφτά. Το πιστεύουμε ότι θα τα πάρουμε πίσω, γι' αυτό τα πάμε και τα βάζουμε. Λοιπόν, όλα γίνονται με την πίστη, έτσι. Με την πίστη, ναι. Αλλά μεγαλύτερη από την πίστη είναι η ελπίδα. Και μεγαλύτερη από την ελπίδα είναι η αγάπη. Γιατί στη μεταθάνατο ζωή η πίστη και η ελπίδα θα φύγουν. Η πίστη δεν θα υπάρχει, θα βλέπουμε τον Χριστό μπροστά μας και τον Θεό και θα λέμε τι να πιστεύουμε, αφού το βλέπουμε τα μάτια μας, είναι να πιστεύουμε, αφού βεβαίως πιστεύουμε γιατί το βλέπουμε, είναι μπροστά μας. Δεν χρειάζεται η λέξη πίστη εκεί, ούτε η λέξη ελπίδα, διότι πλέον θα ελπίζουμε μόνο στο Θεό. Ο Θεός θα είναι η ελπίδα μας. Και θα μας μείνει μόνο η αγάπη, έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη είναι μόνιμη. Και μετά το θάνατο, ξεπερνάει το θάνατο. Νικάει το θάνατο, η αγάπη νικάει το θάνατο. Είναι ψηλά, πιο ψηλά από τον ήλιο και νικάει και το θάνατο η αγάπη. Είναι η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να έχει ο χριστιανός, γιατί μέσα στην αγάπη αυτοπραγματώνεται ο άνθρωπος. Αισθάνεται ότι είναι πολλαπλασιασμένος. Αισθάνεται ότι επικοινωνεί με όλους. Δεν κολλάει ποτέ. Αγαπάει όλο τον κόσμο. Έχει την αίσθηση ότι τον αγαπούν και αυτοί.
Και αυτή είναι ένας μεγάλος παράγων ευτυχίας, είναι να ξέρουμε ότι μας αγαπάνε και αγαπούμε τους ανθρώπους. Βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν και πριν προχωρήσουμε σε κάποια ερωτήματα των φίλων τηλεθεατών, να υπενθυμίσουμε το τηλέφωνο που μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, τα οποία μόλις είδατε, για τα θέματα των εκπομπών, για τη στήριξη την οποία μπορείτε και ο καθένας στα πλαίσια της αλληλεγγύης συνεργασίας και αν αρέσει το πνεύμα αυτής της εκπομπής, η ιδεολογία της εκπομπής, γιατί πρέπει, κυρία Τσακλίδο, με ξαναπεί, πολλές φορές λέμε και ζητάμε την διαφορετικότητα στα τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά θα πρέπει εμπράκτως όλοι να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και να βάλουμε ένα λιθαράκι, ουσιαστικά ένα πνευματικό λιθαράκι. Ουσιαστικά οι ιδέες, οι απόψεις που έχουμε και λέμε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ με τον κύριο Ατζακλή και με άλλους συγκεκριμένους επιστήμονες, όπως ο κύριος Ατζακλής, είναι πράγματα, στοιχεία, τα οποία δεν είναι δικά μας, αλλά τεκμηριώνονται, αποδεικνύονται αγιογραφικά και φιλοσοφικά. Έχουμε αυτές τις δύο μεγάλες κολόνες, τις πηξίδες, κινούμαστε εδώ κάθε Παρασκευή και αυτές έχω μέσα από το ιδεολογικό μου πλαίσιο στην συγγραφική μου δραστηριότητα. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Να πούμε μια ακόμα ερώτηση. Ναι, πείτε μας. Όχι, μια ερώτηση αν έχετε εσείς. Βεβαίως. Ναι, ρωτάει ένας φίλος. Σήμερα έχουν ακουστεί πολλές απόψεις για τη δημιουργία του ανθρώπου. Ναι. Έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες. Υπάρχει και η ξεπερασμένη θεωρία, τη θεωρία του Δαρβίνου, με πολλά επιστημονικά λάθη. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι μια θεωρία, δεν είναι. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για τη δημιουργία του ανθρώπου? Να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Λίγο, τι ρωτάει ένας φίλος. Ναι. Από την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Θεός είπε «ποιήσαμε έναν άνθρωπο, να φτιάξουμε άνθρωπο». Ναι. Μιλάει στο Άγιο Πνεύμα και στο Χριστό, στον Υιό του Θεού, ο οποίος δεν έχει ακόμα γίνει άνθρωπος, έτσι, και υπάρχει ως Θεός κοντά στο Θεό, Υιός του Θεού. Αυτή η Αγία Τριάδα, λοιπόν, αποφασίζει να φτιάξει τον άνθρωπο. Πώς θα τον φτιάξει? Τον φτιάχνει με πυλό και του δίνει πνεύμα ζώσης, ψυχής μέσα, του εμφυσί, φυσάει ο Θεός στους ρόθωνες του Αδάμ. Και κατά δεύτερον λόγο φτιάχνει την Εύα από τον ίδιο τον Αδάμ για να είναι ίση, τον επέρνει από την πλευρά, όχι από το κεφάλι ούτε από τα πόδια, γιατί αν τον έπαιρνε από το κεφάλι θα ήταν η Εύα ανώτερη από τον Αδάμ, αν τον έπαιρνε από τα πόδια θα ήταν κατώτερη. Τον επέρνει τα πλευρά, ώστε να είναι ίση ο άντρας και η γυναίκα. Σε εκεί βλέπουμε λοιπόν μια νήξη ισότητος των δύο φύλων. Ο Χριστός όμως γεννάται με ένα τρίτο τρόπο. Δηλαδή γεννάται από την Παρθένο Μαρία με επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς έχουμε ένα τέταρτο τρόπο γεννήσεως, ο οποίος είναι από γονέα, αρσενικό και θηλυκό. Από πατέρα δηλαδή και μητέρα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα είδη είναι διατεταγμένα έτσι ώστε να αναπαράγονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή από γονείς να γίνονται τα παιδιά. Δύο άλογα θα κάνουν ένα άλογο, ένα τρίτο άλογο. Δύο γάτες θα γεννήσουν πάλι γάτα. Κατά το είδος. Το είδος δεν σπάει, δηλαδή το είδος είναι τα μυρμήγκια και τα σκουλίκια και όλα αυτά που βλέπουμε είναι εκατομμύρια χρόνια που αναπαράγονται κλπ. Έχουν ένα κωδικό που βγαίνει αυτός ο κωδικός και κάνει το ίδιο είδος. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί ο άνθρωπος να προέρχεται από άλλη, από ναι, τον πίθηκο που λένε ή από οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έχει πολλά λάθη και... Η ερώτηση αυτή του αγαπητού φίλου. Ο πίθηκος, εξάλλου, δεν είναι λογικός, δεν έχει λογική, ούτε είχε λογική, ούτε μπορεί να έχει λογική, δεν μπορεί να κάνει προσθέσεις και αφαιρέσεις αριθμών. Και αυτό και πρέπει να υπάρχουν και δύο, και αρσενικό και θηλυκό. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μια μορφή πυθίκου και όχι δύο διαφορετικές μορφές. Γιατί αρσενικό και θηλυκό μέσα στη φύση οδηγεί στην κατάληξη που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν ένα ακόμα λάθος. Έτσι και βλέπω και πολλά ξένα πανεπιστήμια ουσιαστικά αυτή τη θεωρία την θεωρούν ξεπερασμένη και πολύ. Δημιούργησε, λέει ο Θεός, κατά την τάξη και το είδος. Ναι. Κάθε είδος ξεχωριστά. Δεν μπορεί το ένα είδος να μεταβαίνει στο άλλο είδος. Ναι. Διότι υπάρχει ένας κλειστός κώδικας στα γενετικά μόρια των ζώων, ο οποίος επαναφέρει το ίδιο το ζώο. Γι' αυτό είπαμε ότι ένα ζώο, κάνουμε μια διασταύρωση μεταξύ του όνου
και του αλόγου, που είναι πολύ συναφή ζώα, έτσι, ο όνος και το άλογο, έτσι, και όμως βγαίνει ένα άλλο είδος, ας πούμε εντός εισαγωγικών είδος, το οποίο δεν αναπαράγεται. Γιατί, για να σταματήσει ένα τρίτο είδος, το οποίο θα ήταν από δύο άλλα. Βέβαια, υπάρχουν συγγενή είδη, όπως ο άνθρωπος έχει συγγενές είδος, τις φυλές. Η μαύρη φυλή, η άσπρη φυλή, μπορούν να αναμειχθούν και να κάνουν μια άλλη φυλή, η οποία θα λέγεται μελαχρινή ή μουλάτη φυλή ή κάτι τέτοιο, ένα υβρίδιο δηλαδή κλπ. Αλλά πάλι ξέρετε ότι ξεχωρίζουν αυτά τα πράγματα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος εκπαιδευτεί μια μαύρη κοπέλα, ένας άντρας, μπορεί να κάνει ένα παιδί μαύρο, ένα παιδί λευκό και δύο παιδιά που να είναι μουλάτα. Ναι, ναι, δηλαδή να έχουν ένα ανάμεσα σοκολατένιο χρώμα, ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Η Βραζιλία είναι ένα παράδειγμα αυτού του πράγματος. Ναι. Από μαύρους της Αφρικής και από λευκούς της Πορτογαλίας μπορεί να κάνει κάποιο... δημιουργήθηκε μια νέα φυλή, μικάς, η βραζιλιάνικη φυλή, που οι περισσότεροι τώρα από αυτούς είναι σοκολατόχοροι. Ναι. Πάντως αυτοί είναι άνθρωποι. Δεν είναι διασταύρωση είδους με είδος. Δεν είναι διασταύρωση. Έτσι είναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Του ίδιου είδους. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο και να απαντήσουμε σε ένα ακόμα ερώτημα ενός άλλου φίλου και τον σας ευχαριστούμε για τα ερωτήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, θα απαντήσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Έχει να κάνει με αυτό που ακούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, για τους εξωγήινους, για διάφορες μορφές ζωές που υπάρχουν εκτός του πλανήτη μας. Είναι, πριν απαντήσει ο κ. Σαζακλής και πει την άποψή του, είναι ένα θέμα που υπάρχουν μαρτυρίες εκατέρωθεν. Και πολλοί βγαίνουν και διακηρύττουν τη μία ή την άλλη άποψη, είτε ότι υπάρχουν ζωές, είτε ότι δεν υπάρχουν ζωές σε άλλους πλανήτες. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο μας επηρεάζει. Ακριβώς. Και είναι ένα θέμα το οποίο... Μάλλον εμπουσιώδες. Ναι, παίζει κάποιο ρόλο και τη σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Γιατί τα θέματα τα οποία μας επηρεάζουν, έχουν κάποια επίδραση, ουσιαστικά είναι σημαντικά να γνωρίζουμε και όλα αυτά. Έτσι, έτσι. Όμως το θέμα αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά μας επηρεάζει. Ακούμε πολλές απόψεις, άλλοι λένε ότι έχουν δει, άλλοι λένε ότι δεν έχουν δει. Το θέμα όμως δεν πρέπει να στεκόμαστε και να αναλωνόμαστε και να καταναλώνουμε απεριόριστες ώρες, άπειρο χρόνο, για να ψάχνουμε να βρούμε ενδείξεις, στοιχεία για το θέμα αυτό. Αν ήθελε ο Θεός να έχουμε επικοινωνία με έναν τέτοιο πολιτισμό, μπορείς να έχει βάλει κοντύτερα αυτόν τον πολιτισμό. Αν σκεφτούμε ότι ο κοντύτερος πολιτισμός, το Α Κεντάβρο, απέχει περίπου 8 με 10 εκατομμύρια χρόνια έτη φωτός, δηλαδή θέλει να ταξιδεύουμε πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα για να φτάσουμε, που δεν φτάνει μία και δύο και δέκα ανθρώπινες ζωές, τότε βλέπουμε ότι μάλλον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση απομονώσεως συγκριτικά με το υπόλοιπο σύμπαν και ίσως ο Θεός το έκανε όλο αυτό μέσα στην πανσοφία του και την παντοδυναμία του να το χαρίσει στον άνθρωπο. Αυτή η σκέψη είναι πολύ σοβαρή και ο πατέρα Προφύριος, νομίζω, τον οποίο γνωρίζατε και οικογενειακώς, έλεγε ότι δεν υπάρχουν σε άλλους πλανήτες άνθρωποι. Mm-hmm. Τώρα όμως όντα υπάρχουν διαφορετικά. Δηλαδή οι άγγελοι είναι ένα είδος όντος, το οποίο δεν κατοικούν σε πλανήτες, αλλά είναι όντως διαφορετικά. Είναι εξωγήινα όντα. Δηλαδή δεν είναι γήινα όντα. Οι άγγελοι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι με την έννοια που το λέμε εξωγήινος, δηλαδή κάποιος από άλλο πλανήτη που γεννήθηκε εκεί. Αλλά είναι κατασκευή του Θεού, η οποία δεν μοιάζει με τον άνθρωπο. Έτσι, έχει άλλες προδιαγραφές. Στην επόμενη εκπομπή, ναι, γιατί ρωτάει ένας άλλος φίλος από ό,τι βλέπω εδώ, και θα απαντήσουμε τι συμβαίνει με την ψυχή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχουν πεθάνει αρκετοί άνθρωποι, ρωτάει ένας φίλος, τον ευχαριστούμε και αυτή είναι ερώτηση, σημαντική ερώτηση. Να δούμε τι λέει η Ορθόδοξη Διδασκαλία. Δηλαδή, οι ψυχές τη στιγμή των ανθρώπων που έχουν πεθάνει, πού πηγαίνουν, τι ακριβώς, είναι μια μετέωρη κατάσταση ουσιαστικά και περιμένουν όλες οι ψυχές. Την κρίση που η κρίση τεκμηριώνεται ουσιαστικά και αγιογραφικά. Ασφαλώς. Η κρίση είναι των ανθρώπων. Είναι το Ευαγγέλιο της κρίσεως, το που έχουμε τα... πριν το Πάσχα, έτσι. Πρώτη της Μεγάλης Σαρακοστής. Πρώτη Μεγάλης Σαρακοστής. Το Ευαγγέλιο της κρίσης που ουσιαστικά και τα πράγματα τα θέτει σε μία τάξη. Ασφαλώς. Δεν χωράνε αμφισβητήσεις. Και έχουμε στοιχεία επίσης μέσα από τις διάφορες παραβολές. Την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού. Το τι συμβαίνει, ποια είναι αυτή η κατάσταση, οι ενοχές, οι τύψεις, η ευχαρίστηση, το όμορφο, ναι, το κάλος, η επαφή του ανθρώπου με το αγαθό, όλα αυτά, ναι, αποδεικνύουν τι είναι ο παράδεισος και τι είναι η κόλαση και όλα αυτά τα παρουσιάζω και θα περάσουμε και αμέσως και στο Ευαγγέλιο για να έχουμε λίγο χρόνο να αναλύσουμε. Στο βιβλίο που, στο βιβλίο που βλέπετε, η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους
φιλοσόφους, στους πατέρες της Εκκλησίας. Όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο. Τι είναι η ψυχή, μιλάω για τις παραβολές, τι συμβαίνει. Μάλιστα, το best seller αυτή τη στιγμή στην Αμερική, ένα βιβλίο που έχει σπάσει κάθε πρακτική επιτυχία, είναι το βιβλίο του καθηγητή της νευροχειρουργικής στο Harvard, του Αλεξάνδερ, που περιγράφει τις μεταθανάτιες εμπειρίες. Τι είδε κατά τη διάρκεια των 7 ημερών όταν υπέστη τη μηνυγκίτιδα. Αυτά λέει ο καθηγητής αυτός. Δεν ήταν πιστός, του συνέβη αυτό, είδε πράγματα και όλα αυτά μπορείτε να βρείτε και στοιχεία και στο δικό μου βιβλίο. Τον οδήγησαν στο να πιστέψει. Ναι, τον οδήγησαν στο να πιστέψει. Και έχει τεράστιες πρακτική επιτυχία αυτή τη στιγμή. Να πιστέψει, ναι, είδε σίγουρα πράγματα. Υπάρχει κάτι παραπέρα. Είναι το πέρασμα αυτό δηλαδή. Εμείς λέμε ότι η ζωή αυτή έχει τεράστια σημασία και το πέρασμα, ναι, με την άλλη ζωή, με τη μεταθάνατο ζωή. Αυτά λέω έχω και στο βιβλίο γνωστό, αυτό που βλέπετε. Αγαπητέ, ναι, μου Γιώργο, έχω ένα γνωστό, του οποίου ένας φίλος του, ο αδερφός ενός φίλου του, στην, ναι, για την ακρίβεια, έπαθε καρκίνο. Και του είπε μια μέρα, πάμε λέει να τον δούμε, γιατί δεν είναι καλά ο αδερφός μου κλπ. Και πήγανε. Νομίζω ότι έγινε αυτή η δουλειά στον Ευαγγελισμό. Πριν από μερικά χρόνια. 10, 12 χρόνια, 10, κάπου εκεί. Λοιπόν, τι έγινε, μόλις τον είδανε, λέει, εκεί πέρα στο κρεβάτι, δεν πρόλευαν να μιλήσουν και αυτός έδειχνε ότι ψυχανεμίζεται, που λέμε. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Βάζεται να του φύγει, να βγει η ψυχή του. Και εκείνη τη στιγμή, λέει, το πρόσωπό του πήρε μια έκφραση φόβου και αηδίας και είπε, ποιος είσαι εσύ, δεν θέλω να σε βλέπω, δεν θέλω να σε βλέπω, δεν θέλω να σε βλέπω καθόλου, φύγε, φύγε. Και μετά από λίγο, λέει, το πρόσωπό του έγινε ήμερο, φωτίστηκε και είπε, εσύ είσαι Χριστέ μου, εσύ είσαι, στον ταβάνι κοιτάζει τώρα, ναι, ναι, εσύ είσαι Χριστέ μου. Λέει, συγγνώμη, λέει, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα ότι υπάρχεις, λέει, συγχώρεσέ με, δεν το ήξερα, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα. Ναι. Τι να πω. Και μετά από αυτό, άφησε το πνεύμα του. Βεβαίως, να περάσουμε λίγο στο Ευαγγέλιο. 40 ετών ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος είδε την τελευταία του στιγμή και το δαίμονα, του παρουσιάστηκε ο δαίμονας, του παρουσιάστηκε και ο Χριστός. Ναι. Είναι μυστήρια τι παρουσιάζεται στην τελευταία στιγμή του ανθρώπου. Είναι πάρα πολλά τα μυστήρια. Βεβαίως, βεβαίως. Και είμαστε πολύ μικροί εμείς να τα αναλύσουμε. Επειδή έχουμε μείνει 6 λεπτά, να δούμε λίγο το, να δούμε λίγο το Ευαγγέλιο. Ναι, λίγο το Ευαγγέλιο. Ναι. Πείτε μας, ναι. Σας λέει, ακούσας ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη και φυλακίστηκε, ανεχώρησε στη Γαλιλαία. Και αφού άφησε τη Ναζαρέτ, ήλθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, που είναι παραθαλάσσια στα όρια και τα σύνορα των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Αυτοί ήταν, δεν ήταν Εβραίοι, αυτοί ήταν Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, ήταν άλλη γενιά άνθρωποι. Γιατί μας το εξηγεί ο Θεός και λέει, για να επαληθεύσει και πραγματοποιήσει εκείνο που είπε ο Θεός διαμέσου του προφήτου. Υπήρχε προφητεία. Ο Χριστός είναι προφητευμένος. Ναι. Ενώ οι άλλοι αρχηγοί αυτό δεν είναι προφητευμένοι. Έτσι, είναι σωστό, διαφορά, έτσι. Ναι. Ούτε ο Πλάτωνος είναι προφητευμένος, ούτε, ναι, ο Κρίσνα, ούτε ο Μωάμεθ, κανένας δεν είναι προφητευμένος. Ο Χριστός είναι προφητευμένος με πολλές προφητείες. Ναι, 320 προφητείες. Για να πραγματοποιηθεί αυτό που λέει ο Ισαΐας, λέει, ο οποίος έζησε 800 χρόνια προ Χριστού, η χώρα Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, που εκτείνεται, ναι, πλησίων της θαλάσσης και πέραν του Ιορδάνη, της ανατολάς αυτού, η Γαλιλαία που κατοικούν πολλοί εθνικοί, Έλληνες κυρίως ήταν οι εθνικοί εκεί, ο λαός που βρίσκεται στο πνευματικό σκοτάδι, είδε φως μέγα. Το φως το μέγα, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ο Χριστός. Είναι το πνευματικό φως. Αυτό εννοεί. Δεν εννοεί ηλιακό φως εδώ, αλλά εννοεί πνευματικό φως. Και αυτοί που κάθονται στη χώρα που σκιάζεται από την αμαρτία και το θάνατο, φως ανέτειλε σε αυτούς. Το πνευματικό φως που έδιωξε το σκοτάδι, έδωσε ζωή και ψυχή στους ειδωλολάτρες. Και αφού γράφει ο Ισαΐας ότι τυφλοί είδαν το φως τους, από τα θαύματα του Χριστού είδαν πολύ τυφλοί το φως τους, κουτσί περπάτησαν, νεκροί αναστήθηκαν. Ναι. Αυτά έγιναν στην εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστός στην Καπερναούμ. Ο Χριστός, μην ξεχνάμε, ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, του, ναι, δούλου του εκατοντάρχου, το γιο της Χήρας στην πόλη Ναΐν και τον Λάζαρο, ο οποίος ήταν 4 μέρες νεκρός, έτσι. Και ανέστησε και το σώμα του, ο ίδιος αναστήθηκε. Άρα λοιπόν, να μην λέμε παράλογα πράγματα, ότι μοιάζει ο Χριστός με κάποιους άλλους, δεν έχει καμία σχέση με κανέναν άλλον άνθρωπο, ακόμα και τους μεγαλύτερους σοφούς της ανθρωπότητας, είναι παρασάγκας, διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε θεάνθρωπο με άνθρωπο. Τώρα και κάτι άλλο, κύριε Φιντουλάκη. Ναι. Λέμε το πράσινο άλογα, έτσι, πράσινο άλογα. Ναι. Λέει πολύ, λέει, τι είναι αυτά, λέει, πράσινο άλογα. Αυτό ξεκινάει από την έκφραση, την αρχαία έκφραση, που λέει πράτην αλόγος. Ναι. Δηλαδή, πράτην παράλογα. Πάμε πολλέ αρχέ λέξει, ναι, θα σα απαντήσουμε σε μια. Δεν είναι πράσινα άλογα που λέμε εμεί, τα, ναι, πράσινα άλογα. Δεν υπάρχουν πράσινα άλογα. Άσπρα, μαύρα άλογα υπάρχουν. Καφετιά, ναι, άλογα, ναι, υπάρχουν. Πράσινα άλογα δεν. Και το άλλο που λένε, επί τη ευκαιρία, να πει λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Καμία σχέση δεν έχουν τα σίκα με τη σκάφη. Τι γίνεται.
Υπάρχουν κάτι σίκατα που έχονται σκάρφι. Σκάρτα σίκα, αυτά που δεν τρώγονται, που πατιώνται, ξέρετε, που τα δίνουν στα γουρούνια, γιατί είναι όλο πετσί, δεν έχουν μέσα φρούτο καθόλου. Λοιπόν, αυτά λέγονται σκάρφι. Επομένως, η σωστή έκφραση, εκείνους που θέλουν να το πούνε, να μην το λένε σκάφι-σκάφι, αλλά να λένε σκάρφι-σκάρφι. Δηλαδή, να λέμε τα σίκα-σίκα και τα σκάρφι-σκάρφι. Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Το λέω για μερικούς αγαπητούς φίλους. Ποια είναι η άποψή σας, γιατί οδηγούμε προς την κλίση της εκπομπής, για την ευτυχία. Πείτε μας κάποιες σκέψεις. Η ευτυχία είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Θέλει δουλειά. Είναι αποτέλεσμα μόχθου του ανθρώπου. Είναι αποτέλεσμα αγάπης και συνειδητοποιήσεως του Θεού. Η ευτυχία βρίσκεται κοντά πάντοτε όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την κάλυψη του Θεού. Όταν αισθάνεται ότι είναι κοντά στο Θεό, όταν αισθάνεται ότι εκτελεί τις εντολές του Θεού και η συνείδηση δεν τον τύπτει, διότι όταν μας τύπτει η συνείδηση, τι είδους ευτυχία να έχουμε, κοιμόμαστε στο κρεβάτι και γυρίζουμε δεξιά και αριστερά, διότι κάναμε κάτι και έχουμε τύψει συνειδήσεως. Αν ο άνθρωπος δεν έχει λοιπόν τύψει συνειδήσεως, υπάρχει σοβαρός λόγος να έχει μια ζωή καλύτερη και πιο ευτυχισμένη. Γι' αυτό τη συνείδησή μας να την υπολογίζουμε. Γιατί σε απρόοπτο χρόνο μπορεί να μας χτυπήσει άσχημα η συνείδησή μας για σφάλματα του παρελθόντος. Αλλά και αν υπάρχουν σφάλματα του παρελθόντος, μπορούμε με την εξομολόγηση να τα ξεκαθαρίσουμε και να καθαρίσουμε τη συνείδησή μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας και να είμαστε άνθρωποι καθαροί. Δηλαδή, όσο μπορούμε πιο καθαροί. Ο Θεός μας θέλει καθαρούς και ο Θεός μάλιστα μας λέει ότι τα μέλη σας είναι μέλη Χριστού. Αποτελούμε την. Τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα να το δεχτούμε, εφόσον είμαστε και βαπτισμένοι έτσι χριστιανοί, να το αποδεχτούμε και να το ακολουθήσουμε. Ας συνέλθουμε δηλαδή στον εαυτό μας τώρα, ό,τι σφάλματα κάναμε, να τα ξεχάσουμε και να αρχίσουμε μια πορεία καλύτερη, με πιο καλή σχέση με τους ανθρώπους, με αγάπη προς τον Χριστό, τον οποίο στο τέλος αποθεθήσουμε μετά τη ζωή μας, μετά από 20-30-40 χρόνια, να τον δούμε. Βεβαίως, για τις Ακλές, συνεχίσουμε, αγαπητοί φίλοι, και στις επόμενες εκπομπές να μιλάμε για την ευτυχία. Μιλήσαμε για την ευτυχία σε πνευματικό επίπεδο, όχι μόνο σε υλικό επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δημιουργικότητα και οι δραστηριότητες είναι πολύ σημαντικές. Όλα αυτά είναι συνέπειες. Οι στόχοι που βάζουμε, τους στόχους μας, τα όνειρά μας, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, να τα λησμονούμε. Η δημιουργικότητα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα τάλαντα που όλοι έχουμε πρικιστεί. Θα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πρικιστεί με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Ποιες είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος, θα εξετάσουμε και θα δούμε. Και πριν κλείσουμε, βλέπουμε πάλι τα βιβλία τα οποία έχω γράψει και μιλούν για όλα αυτά τα θέματα που αναλύουμε εδώ κάθε Παρασκευή. Η έννοια της ψυχής είναι το πρώτο βιβλίο στους αρχαίους φιλοσόφους, για του χρόνου, η φύση και η σιωπή στον Πλωτίνο. Μετά το βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Πέμπτο βιβλίο Θέματα Μυθολογίας και Φιλοσοφίας της Ιστορίας. Είναι τα 5 βιβλία όπου τα εξετάζουμε εδώ. Κοινός παρανομαστής των εκπομπών, των συζητήσεων με τον κύριο Ατσακλή μέσα από αυτά τα βιβλία. Και είναι με τις ερωτήσεις. Και μέσα από τις ερωτήσεις που βάλαμε και σήμερα, τις πινελιές που ενημερωθήκαμε. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Και τις βάλαμε εμβόλυμα μέσα στο σημερινό θέμα για να δώσουμε και ένα στίγμα να δούμε τι μας ρωτάνε και οι αγαπητοί φίλοι. Ναι, τι τους απασχολεί. Μπορεί να συνεχίσετε λοιπόν να ρωτάτε. Αύριο το πρωί θα δείτε την αγαπημένη σας εκπομπή πάλι σε επανάληψη, 8 με 9 το πρωί. Και μπορείτε να ρωτάτε και να συνεχίσετε την επικοινωνία στο τηλέφωνο που βλέπετε για τα βιβλία, για ερωτήσεις, για θέματα, για στήριξη, για αλληλεγγύη. Και ουσιαστικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι φιλόσοφοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, όλοι αυτοί, όλοι μαζί, μέσα από αυτό το πάντρεμα, μέσα από αυτή τη σύζευξη, μίλησαν για την ευτυχία του ανθρώπου και μίλησαν για την υπέρμετρη αξία του σώματος και της ψυχής. Μίλησαν για την αρμονία, την ομορφιά, την ωραιότητα, την γενναιότητα, την ανδρεία, τις αρετές που θα πρέπει να τις ακολουθούμε κατά τη διάρκεια του βίου μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.